Είπατε, κυρία Λάπη, εγώ στο ίδιο είναι. Παραλιακά μπορεί να μην το έχουν βιώσει, αλλά πάνω στα βουνά ο ορεινός όγκος ήδη έχει πέσει χιόνι και είναι οι θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Λένε ότι θα συνεχιστεί μέχρι και αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, θα δούμε κι εμείς εδώ, πιστεύω, με χειμώνα. Τουλάχιστον στο παραλιακό μέτωπο. Είναι χιονισμένα δηλαδή εκεί στο Σταυροχώρι, στο ορεινό. Στο ορεινό ψηλά, σε υψόμετρο, εκεί που είναι 800 μέτρα και λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω, έχει ρίξει χιόνι. Mm-hmm. Όχι βέβαια πολύ, αλλά έχει ασκήσει λίγο, φαίνεται δηλαδή το μάτι. Έτσι κι αλλιώς το χρειαζόμαστε και αυτό. Λέμε πολλές φορές να γεμίσουν και οι πηγές, να ανοίξουν ακόμα και τα ριάκια. Το χρειαζόμαστε αυτό το νερό. Καλή βροχή πέφτει τουλάχιστον προς το παρόν. Και χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις, έτσι δεν είναι? Οι πεθενές βροχοπτώσεις είναι από τις περιπτώσεις που έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο που το οποίο εμείς επιθυμούσαμε, έτσι. Mm-hmm. Έχει, και το νερό το οποίο έχει πέσει είναι πολύ σιγανό, χαμηλό, σε μεγάλη διάρκεια και δεν έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, άντε λίγες κατολιστήσεις, αλλά όχι σοβαρά προβλήματα όπως ήταν άλλες βροχοπτώσεις που ήταν πολύ λιγότερες, αλλά έπεσαν σε λιγότερο χρονικό όριο και έφυγε και πήγε όλους τους ποταμούς, το ρέμα, τα ιριά. Και αυτό το νερό το οποίο έχει κάνει αυτή την φετινή χρονιά, μπορούμε να πούμε ότι είναι και πρωτόγνωρο. Τώρα κάτι κατολιστήσεις... Ότι έχει συγκρατήσει το πιο πολύ νερό, έχει συγκρατηθεί στον υδροφόρο ορίζοντα. Και γιατί όπως σας είπα, έχει πέσει σε μεγάλη διάρκεια τα χιλιοστά αυτά. Είναι αυτό που λέμε ποτιστική βροχή, ναι. Έχει πέσει πάνω από 1350 χιλιοστά. Τόσο πολύ, ε? Βέβαια. Στον ορεινό όγκο, Σταυροχώρη, εκεί μεταξύ ορεινού που τα μετράνε, και έχω δηλαδή και εικόνα, φτάνει πάνω από 1350 χιλιοστά. Μάλιστα. Ενδεικτικό αν σκεφτούμε ότι χωρίς το χιόνι, ναι, ναι. Ενδεικτικό αν σκεφτούμε ότι πέρσι ήμασταν έτσι από τις περιοχές που είχαμε τις λιγότερες βροχοπτώσεις σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε πιο ξεροθερμική περιοχή, όχι μόνο της Ελλάδας, της Ευρώπης, ειδικά το κομμάτι αυτό, το ανατολικό, το δικό μας, το οποίο ζούμε. Μάλιστα. Κύριε Βρυγιονάκη, είχαμε στα χαλιά είχαμε πτώση βράχων τις προηγούμενες μέρες. Φαντάζομαι ότι ο δρόμος έχει αποκατασταθεί και είναι στην κυκλοφορία. Ναι, ναι, έχει αποκατασταθεί ο δρόμος. Κάνει ένα πράγματι σημείο το οποίο ανοίξει στην περιφέρεια το κομμάτι αυτό. Όποτε είχαν βροχοπτώσεις, εκεί είχαν πάντα αυτοσίες, είτε χρώματος είτε ορισμένων βράχων. Τώρα κάνανε και μια παρέμβαση προχθές. Πιστεύω τώρα να μην δημιουργεί το πρόβλημα το οποίο δημιουργούσε όταν υπήρχε καιρικές συνθήκες με βροχοπτώσεις. Διότι συνέχεια εκεί έκαναν παρεμβάσεις τα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν μετακινήσετε, γιατί σας χάνουμε λίγο κάποιες στιγμές. Αν μπορείτε να είστε σε ένα λίγο πιο σταθερό σημείο, να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Ναι, είμαι καθόλου, κατεβαίνω Ιερά Πέτρα, γι' αυτό μάλλον χάνετε το σήμα. Ωραία. Ευχαριστώ. Άλλα προβλήματα με κατολιστήσεις πριν πάμε στο θέμα για το οποίο σας κάλεσα? Όχι, προς το παρόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι κατολιστήσεις μπορώ να πούμε μια λέξη ότι είναι ελεγχόμενο. Ωραία. Προσοχή όμως, γιατί δεν ξέρουμε πότε μπορεί μία πέτρα, ένας πιο μεγάλος βράχος να πέσει. Ή λόγω των καιρικών συνθηκών, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στην οδήγηση, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Αλλά όπως σας είπα, οι βροχές τις χρειαζόμαστε, είναι καλές και όλες οι κατολιστήσεις που γίνονται είναι υπό έλεγχο. Είναι ελεγχόμενες, δεν είναι ακραίες περιπτώσεις. Άντε τώρα να είναι καμιά φορά, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή, όπως είναι οι βροχοπτώσεις, είναι σε κατάσταση ελεγχόμενη. Κύριε Βρυγιονάκη, σας καλέσαμε αναφορικά με την γεώτρηση που υπάρχει εκεί στην περιοχή της κοινότητας του Ορεινού. Υπήρχαν κάποια προβλήματα εκεί, δεν λειτουργεί, είναι εκτός, είναι... Δώστε μας την εικόνα και τι ακριβώς συμβαίνει. Να σας πω, αυτή η γεώτρηση φτιάχτηκε το 2004 περίπου. Είναι μια, μπορώ να τη χαρακτηρίσουμε, στρατηγική σημασία γεώτρηση για την περιοχή της Δημοτικής Ανότητας του Μακρύγιαλου. Φανταστείτε ότι δρεύει το καλοκαίρι όλο το παραλιακό μέτωπο κουτουρά Μακρύγιαλου, αλλά και μέρος νοικισμού της τοπικής κοινότητας του Ορεινού, δηλαδή στο νοικισμό Καλυβίτη. Είναι μια γεώτρηση που είναι 320 μέτρα βάθος,
όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντική για την ίδρυση της παραλιακής ζώνης. Πριν δεν μείνουν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα και έχει καεί το κάτι το μοτέρ, αμέσως εμείς κάναμε όλες τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε, αλλά επειδή είναι σε μεγάλο βάθος, φέραμε ειδικευμένο γεωλόγο από την Αθήνα για να χαρτογραφήσει όλη αυτή τη γεώτρηση, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε μετά. Έμεινε κάποιο χρόνο. Στην Ιερά Πέτρας ήρθε τέτοιο μηχάνημα η οποία κατεβάζει κάμερα κάτω. Φανταστείτε ότι τα 320 μέτρα για να τα κατεβεί χρειάστηκε περίπου 3 ώρες. Και άλλες τόσες για να, για να ανέβει πάνω. Ναι, κατεβαίνει σιγά σιγά και χαρτογραφεί με κάμερα όλη τη διαδικασία. Αυτός τώρα ο... γιατί σας είπα να εξηγήσω. Και φαντάζομαι έγινε έλεγχος, έτσι κατεβαίνοντας βλέπατε την εικόνα. Να κάνει την ανάλυση που πρέπει να κάνει, να μας στείλει μία έκθεση για τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνω. Αυτό σημαίνει ότι, μιας και μας είπατε κάει και αυτό το, πώς μας το αναφέρατε? Το μοτέρ. Δεν συγκράτησε τη λέξη. Κάει και λοιπόν το μοτέρ. Αυτό σημαίνει ότι έμεινε χωρίς νερό η περιοχή? Όχι, δεν μείνει χωρίς νερό η περιοχή, ούτε μία... Ή ότι κινδυνεύει να μείνει? Έχουμε άλλες λύσεις και δεν έχει μείνει για τους που ειδρεύει παραπάνω περιοχή χωρίς... πόσιμο νερό στις βρύσες των οικοχειριών. Το καλοκαίρι που αυξάνονται οι συνθήκες σε κατανάλωση, ξέρετε με τον τουρισμό, πάντα το καλοκαίρι... Οι ανάγκες είναι περισσότερες. Η ίδρυυση είναι περισσότερη. Πρέπει να την έχουμε έτοιμη, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα ίδρυυσης στο παραπάνω παραλιακό μέτωπο. Πόσο εύκολο τώρα είναι να αντικατασταθεί, να δοθεί λύση σε αυτό το μοτέρ που έχει καλεί, αν μας μιλάτε για τόσο πολύ μεγάλο βάθος? Ναι, περιμένω μέσα στο Σαββατοκύριακο να μας κάνει την έκθεση και θα μας πει τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, φαντάζομαι ότι υπάρχει χρόνος, δεν έμειναν χωρίς νερό οι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι εξυπηρετούνται από τη γεώτρηση. Και μάλιστα τώρα μάθανε ότι είναι η γεώτρηση. Είχε πρόβλημα. Ναι. Ναι, αυτός λειτουργίας. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, υπάρχουν άλλες γεωτρήσεις στην περιοχή από τις οποίες... Στις προποπτώσεις πολλές που έχουμε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά σας είπα, μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουν ανοίξει πηγές πολύ πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Αλλά το καλοκαίρι σίγουρα δεν ξέρετε καμιά φορά τι γίνεται. Είναι γεώτρηση, σας είπα, είναι στρατηγική σημασία. Πρέπει να την έχουμε έτοιμη το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα διαβεβαιώνεται ότι θα προλάβετε να τα αυτό και περιμένετε τις επόμενες κινήσεις που θα πρέπει να κάνετε από την τεχνική έκθεση που θα παραδοθεί από τον γεωλόγο ο οποίος ήρθε. Το γραφείο του γεωλόγου που είχατε όπως την άδεια. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να μας μεταφέρετε κάτι άλλο. Αυτές τις διαβεβαιώσεις θέλαμε να δούμε αν παρουσιάστηκε πρόβλημα ή αν κινδυνεύει να μείνει η περιοχή χωρίς νερό το επόμενο διάστημα. Όχι, λέτε... κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπάρχει, όπως σας είπα. Στην ίδρυυση απλώς είναι μια γεώτρηση η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του παραλιακού μετώπου και χρήζει να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο από την περιοχή που έχετε να μας μεταφέρετε? Διαβάζω εδώ, για να είμαι ειλικρινή, στο site του Δήμου ότι γίνεται ένας διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λιμάτων Μακρύ Γυαλού με ένα προϋπολογισμό πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Παρακάτω ψηλά είναι 7 εκατομμύρια. Ναι, είναι, σωστά. Είναι ο ιδεολογικός του Μακρύ Γυαλού, ο οποίος εκεί είναι μόνο τα συλλεκτήρια και η μεταφορά, η αγωγή. Δεν είναι η επεξεργασία του βιολογικού. Είναι καθαρά θέμα συλλεκτηρίων και μεταφορά των αγωγών. Είναι δύο έργα. Καταλάβετε. Ναι, ναι. Το ένα είναι... κάθε 7 εκατομμύρια. Να κάνουμε τις εγκαταστάσεις. 450, αν δεν κάνω λάθος. Θα βγει τώρα αυτό σε δημοπράτηση. Και το υπόλοιπο μετά 5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επεξεργασία της βιολογικής. Άρα προχωράει αυτό το έργο που τόσο καιρό... Ορίζεται σε δύο χέρια. Προχωράει λοιπόν έτσι για να υλοποιηθεί αυτό το έργο που τόσα χρόνια το συζητάμε. Για όλο το πρώην Δήμο του Μακρύγιαλου είναι... με διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Σιτίας, γιατί πιάνει και την περιοχή της ανάληψης.
και είναι διαδημοτικό έργο, μεγάλο έργο, είναι ένα από τα καλύτερα έργα βιολογικού που θα γίνουν πάνω στην Κρήτη. Φανταστείτε ότι θα είναι σε τριτοβάθμια εξεργασία, δηλαδή το νερό που θα βγαίνει θα είναι και αδιαδρότες καλλιέργειες και θα φωτογραφημένη περιοχή του αποκτήσει. Επειδή σας χάσαμε λίγο, για άδρευση λοιπόν το νερό, ναι, που θα άδρευση, είπατε τριτοβάθμια επεξεργασία και θα χρησιμοποιηθεί το νερό για άδρευση, πόσο χρόνο πιστεύετε ότι θα χρειαστούν για να γίνουν και τα δύο αυτά, αν το χωρίσουμε σε δύο στάδια το έργο? Τα προβλήματα είναι πολλά, γιατί κάθε μέρα ξημερώνει άλλη μέρα. Φανταστείτε τώρα ότι θα δημοκρατηθεί το έργο, αλλά φανταστείτε τώρα με τις αυξήσεις που θα γίνουν, που ταλανίζεται η αγορά, είναι αβέβαιη. Ναι, η αγορά, τι προβλήματα θα προκύψουν, γιατί βλέπουμε και άλλα έργα που ήδη έχουν υποπαρτήσει και έχουν ξεκινήσει, κάποιοι έχουν σταματήσει γιατί τα κόστη έχουν ανέβει κατά πολύ. Οπότε πιστεύετε ότι θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση, παρά ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι βγήκαν τα τέχη του διαγωνισμού και δημοκράτηση στο παραπάνω τα συλλεκτήρια και η μεταφορά των αγωγών. Κάτσε τώρα να δούμε, γιατί σας είπα, περίμενα κανείς ότι θα έχουμε αυτές τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομική αγορά, από την ενέργεια ειδικά, κανείς δεν το περίμενε. Σίγουρα όχι, και σίγουρα δεν περιμένει κανείς και ένα πόλεμο. Αυτό βέβαια που εξαρτάται από εμάς είναι να τα τρέξουμε, και αυτές είναι άλλες συνθήκες, άλλοι παράγοντες, που όταν έρθει εκείνη τη στιγμή θα τη δούμε τελείως χωριστά πάλι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι ετοιμάζεστε κι εσείς και τα ξενοδοχεία εκεί σιγά σιγά. Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει αγωνία? Υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει αγωνία, όπως λες. Μέχρι πριν 2-3 χρόνια είχαμε το COVID-19 και υπήρχε μια βεβαιότητα. Τώρα υπάρχει άλλη μια βεβαιότητα λόγω ενέργειας. Πανεβαίνουν όλα στα ύψη. Πώς θα ανταποκριθούν, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ στον τουρισμό που ασχολούνται, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες, οι τουρίστες που έρχονται ήδη έχουν κλείσει το πακέτο, όπως λέμε. Τώρα αυτό θα ανταποκριθούν αύριο μεθαύριο οι εταιρείες αυτές να ανταπεξέλθουν, αφού θα έχουν ανεβεί τα κόστη μεταφοράς? Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και αυτό, και για να δούμε πόσο θα επηρεαστεί όχι μόνο η περιοχή μας, αλλά ολόκληρη η χώρα, ολόκληρος ο τουριστικός κλάδος. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε μέρα που ξημερώνει είναι διαφορετική. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Βρυγιονάκη, σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά και εσείς, καλημέρα. Αυτά λοιπόν αναφορικά με τα νεότερα που μας έρχονται από τη Δημοτική Ενότητα του Μακρύ Γυαλού.